Σχεδόν 11 μήνε έχουν περάσει από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή τη στην Ουκρανία. Ο πόλεμο που προέκυψε έγινε η πιο έντονη και μεγαλύτερη κλίμακα σύγκρουση των τελευταίων δεκαετιών και αυτή που ανέτρεψε πολλέ προσδοκίε και στι δύο πλευρέ. Αναλυτέ προσπάθησαν να εξαγάγουν και να συνοψίσουν τι παρατηρήσει του. Ορισμένε από τι γνώσει του έχουν ήδη πηρεάσει τι αμυντικέ δαπάνε, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη όπλων σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνονται όλοι οι πόλεμοι με αεροπορία. Κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία γινόταν λόγος ότι ο ρωσικός στρατός ήταν κυρίως στρατός πυροβολικού. Η Ρωσία άρχισε να ξοδεύει εκπληκτικές ποσότητες οβίδων ισοπεδώνοντας ουσιαστικά ολόκληρες πόλεις πριν τις καταλάβει. Η Ουκρανία δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει με τα δικά της μαζικά φράγματα πυροβολικού. Αεροπορικέ επιδρομέ μεγάλη κλίμακα, όπω αυτέ που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ κατά τον πόλεμο του κόλπου το 1990 έω το 1991, δεν φάνηκαν πουθενά. Αυτό μα υπενθυμίζει για άλλη μια φορά ότι η συντριπτική αεροπορική ισχύ δεν είναι ο μόνο τρόπο διεξαγωγή πολέμου. Η επίγεια αεράμινα είναι σημαντική κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ανήκαν να ανταποκριθεί στο αεροπορικό πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ, η Σοβιετική Ένωση διοχέτευσε τους πόρους της στην ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων αεράμινας. Δεκαετία αργότερα, ορισμένα από αυτά τα συστήματα, όπω το S-300 και το BAC, εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αεράμινας τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας. Οι εναέριες αποστολές μεγάλη κλίμακας είναι δύσκολες. Η ενέργεια, εκπαίδευση και μάχη του ΝΑΤΟ συχνά περιλαμβάνει εκατοντάδε αεροσκάφη που εργάζονται σε συντονισμό εκτελώντα ταυτόχρονα διάφορε αποστολέ. Η Ρωσία δεν διεξήγαγε πολύπλοκε αποστολέ στην Ουκρανία παρά το γεγονό ότι είχε τη δυνατότητα. Ο κύριο λόγο γι' αυτό ήταν η αδυναμία τη Ρωσία να οργανώσει επιχειρήσει μαζικού ανεφοδιασμού στον αέρα που απαιτούν διαθεσιμότητα δεξαμενόπλειων, αυστηρή εκπαίδευση πιλότων και υψηλά επίπεδα συντονισμού. Ο συνδυασμό οπλικό πόλεμο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Η μάχη συνδυασμένων όπλων είναι μια στρατηγική που δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση όλων των ειδών όπλων μεταξύ τους και στη χρήση του έτσι ώστε οι αδυναμίε οποιοδήποτε σκέλους, να αντισταθμίζονται από τι δυνάμει των άλλων. Τα πυρομαχικά πρέπει να κατασκευάζονται σε παρκεί ποσότητε. Η έλλειψη ικανότητα παραγωγή πυρομαχικών έχει αναμφισβήτητα ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πυροβολικό, καθώ τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία φέρονται να δαπανούν μη βιώσιμε ποσότητε οβίδων εκτοξεύοντα τον ρυθμό παραγωγή ενό έτου σε ένα μηνά. Αλλά αυτό το πρόβλημα είναι εξίσου έντονο για τι ρωσικέ και ουκρανικέ αεροπορικέ δυνάμει. Τα ντρόουν έχουν τον τόπο και τον χρόνο του. Το γεγονό ότι τα ντρόουν είναι σημαντικά είναι ένα μάθημα που έμαθαν οι στρατιώτε πριν από δεκαετίε. Η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία συμπλήρωσε αυτό το μάθημα με ένα άλλο. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα ντρόουν με σύνεση. Έχει γίνει κατανοητό εδώ και καιρό ότι τα μη κρυφά μη αυτόνομα ντρόουν έχουν περιορισμένη εφαρμογή σε ένα πεδίο μάχη όπου η αεράμινα είναι ενεργή και ο πόλεμο στην Ουκρανία το απέδειξε για άλλη μια φορά. Φάνηκε ότι τα drones από μόνα τους δεν είναι μια μαγική τεχνολογία που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.